Καλημέρα από το teachme.gr και από εμένα, το Βαγγέλη Βλασόπουλο, το δικό σας άνθρωπο σε όλα, μα όλα όμως τα δημιουργικά προγράμματα. Σήμερα έχουμε το premium free μάθημα της εβδομάδας όπου θα σας δείξω πόσο εύκολα θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο γραφικό, ένα γραφικό ασπίδας το οποίο θα παρουσιάζει την σημαία της Ελλάδος ή γενικότερα κάποια σημαία την οποία θέλετε να βάλετε και θα βάλουμε και ένα προσωπικό μήνυμα σε ένα πολύ ωραίο κορδελάκι στο κάτω πλαίσιο. Πάρα πολύ εύκολα πράγματα, σίγουρα πολύ όμορφα πράγματα, τα οποία θα μα δώσουν την ευχαίρεια να δημιουργήσουμε πολύ ωραία γραφικά, τα οποία ενδεχομένω να πουλήσουμε στη συνέχεια. Πάμε λοιπόν να δούμε ακριβώ πώ θα πετύχουμε το Gris Badge, όπω ακριβώ θα έχω ονομάσει εδώ. Θα πάω στο File, θα επιλέξουμε New και θα κάνουμε ένα νέο έγγραφο το οποίο θα έχει διαστάσει, ε, τα λέγαμε τετραγωνού, οπότε 1000 προ 1000, γιατί όχι. Κάνουμε κλικ στην επιβεβαίωση και έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο project. Θα γυρίσω και τα δύο να τα βλέπω ανοιχτά, οπότε πηγαίνουμε στο Window, Arrange και θα επιλέξουμε από εδώ το 2Up Vertical, πάρα πολύ όμορφα. Για να βλέπουμε και το τελικό και το αρχικό μας, θα τα μαζέψουμε φυσικά αυτά λίγο καλύτερα. Για να φαίνεται λίγο καλύτερα το πράγμα, θα φτιάξουμε το φόντο μας πράσινο ακριβώ για να θυμίζει η Βρασιλία. Θα πάρουμε λοιπόν το πράσινο, το οποίο είναι σαν χρώμα το 01α451. Κλικ το OK και βεβαίω κουβά. Και εμπρό καλέ μου κουβά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πράσινο φόδο πλέον. Και είμαστε έτοιμοι για να δημιουργήσουμε την ασπίδα. Πώ λοιπόν μπορούμε να φτιάξουμε μια ασπίδα τώρα. Πραγματικά μιλάμε για πάρα πολύ εύκολα πράγματα. Θα πάμε να επιλέξουμε από εδώ το Ellipse Tool. Θα κάνουμε click and drag και θα κάνουμε ένα αυγό σε φάση. Και μέσα λοιπόν από ένα αυγό θα πετύχουμε τη συγκεκριμένη ασπίδα. Βεβαίω θέλουμε να δώσουμε ένα χρώμα μπλε, έτσι. Οπότε θα μπορούσα να βάλω ένα μπλε ακριβώς το ίδιο μπλε που έχουμε εδώ. Τη σημεία είτε θα λέγαμε τη κορδέλα. Αλλά βλέπετε ότι δεν μου το παίρνει. Οπότε α, το πήρε να το με διπλό κλικ. Τελικά τα κατάφερε. Οκ. Okay. Πάρα πολύ όμορφα. Και βεβαίω αυτό το ξαναφέρουμε εδώ μέσα. Σούπερ. Οπότε στη συνέχεια το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να πάρουμε το αυγουλάκι αυτό εδώ και να το κάνουμε να θυμίζει λίγο ασπίδα. Οπότε θα ξεκινήσω. Θα επιλέξουμε το λευκό μας βελάκι το οποίο βρίσκεται βεβαίως εδώ και η συντομή του είναι το α, όπως λοιπόν λέμε arrow, δηλαδή βέλος. Και το συγκεκριμένο επιλέγοντάς το μπορούμε να το μετατοπίσουμε και να το κάνουμε λίγο πιο μακρύ αν και εφόσον χρειάζεται. Θα πατήσουμε το no γιατί δεν χρειάζεται τουλάχιστον για τώρα. Νομίζω ότι το ύψος το έχουμε σωστό. Αυτό όμως που χρειάζεται σίγουρα είναι να έρθουμε εδώ να πάρουμε το pen tool, να κάνουμε κλικ εδώ μέσα και να επιλέξουμε το convert point Tool. Και κάνοντα κλικ εδώ μέσα, βλέπετε πω το βελάκι μου μου γίνεται ένα λάμδα ουσιαστικά ελληνικό. Βλέπετε, κάνοντα λοιπόν κλικ εδώ ουσιαστικά θα κόψω του μοχλού αυτού και θα δημιουργήσω μια γωνία. Και βλέπετε πόσο απλό είναι έτσι. Από εκεί και πέρα θέλει μια δουλίτσα, θα λέγαμε λίγο για να μπορέσει να δέσει ακόμα καλύτερα. Αλλά θα γίνει, μην ανησυχείτε. Πηγαίνουμε λοιπόν στη συνέχεια, θα πάρω το pen tool τώρα και θα φτιάξουμε κάποια extra points εδώ αφού όμως βγάλω τους χάρακες με controller και φέρω τους χάρακες για παράδειγμα κάπου εδώ για να μπορέσουμε να δούμε το ύψος για να το κάνουμε ακριβώς το ίδιο ύψος έτσι οπότε κάνουμε ένα κλικ εδώ και ένα κλικ εδώ ακριβώς και έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε δώσει δύο νέα πλέον σημεία στον ορίζοντα τα οποία βεβαίω επιλέγοντας το λευκό μας βελάκι και κάνοντας ένα delete στο συγκεκριμένο έχουμε δημιουργήσει μια πάρα πολύ ωραία σπίδα. Βλέπετε πόσο εύκολο είναι, έτσι. Μιλάμε για παιδικά πράγματα. Από εκεί και πέρα μπορούμε να βγάλουμε άλλον ένα χάρακα εδώ και άλλον ένα χάρακα από απέναντι. Να πάρουμε το λευκό μας βελάκι πάντα, να κάνουμε κλικ εδώ ακριβώς και να το φέρουμε αυτό να κάτσει ακριβώς εδώ. Βεβαίω, θέλει κάποια, κάποιο στρώσιμο τώρα η γωνία αυτή γιατί υπάρχει ένας μοχλός και μου χαλάει τα πράγματα λίγο βλέπετε. Αλλά θα πάρουμε και πάλι πίσω από το Pen Tool, το Convert Point Tool. Θα κάνουμε ένα κλικ εδώ και αυτομάτως βλέπετε πώς δημιουργούμε μια πάρα πολύ ωραία σπίδα. Ομοίως και εδώ. Θα κάνουμε ένα κλικ εδώ, το φέρουμε να κάτσει στο σωστό σημείο ακριβώς εδώ στην ένωση για να έχουμε την ευθεία εδώ λοιπόν με την ασπίδα μας και βεβαίω το Convert, το κλικ και είμαστε πασάδε στα Γιάννενα. Βλέπετε πόσο εύκολα κάναμε μια ασπίδα έτσι. Τώρα θα κάνω και άλλο ένα point εδώ μέσα θα κάνουμε λοιπόν ένα point εδώ, αφού το κλείσω πρώτα, τέλεια, θα κάνουμε ένα point στη μέση, βεβαίως θα μπορούσα να έρθω να βγάλω ένα νέο χάρακα, ένα νέο guide καλύτερα, οδηγώ εδώ για να δω ακριβώ που είναι η μέση, θα κάνουμε ένα κλικ εδώ και το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε φυσικά είναι να σπάσουμε το συγκεκριμένο και πάλι, δηλαδή δεν θέλω καθόλου μοχλούς καμπύλης, θέλω λοιπόν σκληρές γωνίες, τέλεια, και βεβαίω με το λευκό βελάκι θα το φέρουμε λίγο πιο πάνω, και αυτό είναι όλο. Βλέπετε, Πόσο ωραία δημιουργήσαμε ένα, μια σπίδα, ένα σύμβολο θα λέγαμε, στο οποίο θα μπει μέσα η σημαία μα. Θα πάω στη συνέχεια, θα το γυρίσω αυτό σε λευκό για να βλέπω καλύτερα τι γίνεται. Λευκό λοιπόν. Θα μπορούσε να πάει και γκρι σε κάποιο βαθμό, νομίζω κάπου θα μα το καίει. Okay. Και βεβαίω το stroke θέλω να είναι μπλε και λίγο περισσότερο, ίσω και μέχρι το 10 θα είναι μια χαρά. Βλέπετε πόσο εύκολο είναι, έτσι. Από την και πέρα θα πάμε, θα ονομάσω το Ellipse 1 σε Badge, ας πούμε, σε σήμα. Και θα κάνουμε ένα δεξί κλικ, θα επιλέξουμε Blending Options και θα βάλουμε ένα επιπλέον Stroke. Οπότε θα φτιάξουμε ένα δεύτερο Stroke, όπως βλέπουμε εδώ. Κοιτάξτε, έχουμε λευκό Stroke και από πάνω έχουμε μπλε. Όπως καταλαβαίνουμε έπρεπε να το κάνω αυτό λευκό, έτσι. Δεν πειράζει όμως, θα το κάνουμε σε λίγο. Πηγαίνουμε να βάλουμε ένα extra Stroke, θα το κάνουμε λοιπόν αυτό πεντάρι, outside βλέπετε και θα το γυρίσουμε σε μπλε Κλικ στο ok νομίζω πεντάρι είναι μια χαρά τουλάχιστον για τώρα μπορούμε να τα αλλάξουμε όποτε θέλουμε βέβαια και στη συνέχεια θα πάμε και θα γυρίσουμε το συγκεκριμένο από θα λέγαμε μπλε σε γκρι ας πούμε για να μπορέσει να κάτσει καλά και θα κάνουμε το εσωτερικό πλέον μπλε για να μπορέσουμε να το διαχωρίσουμε λίγο. Βλέπετε πόσο ωραία. Οπότε λοιπόν τώρα έχουμε αυτό. Κοιτάξτε πόσο ωραίο είναι. Έχουμε λοιπόν φτιάξει μια σπίδα η οποία μπορεί να γίνει όσο μεγάλη θέλουμε καθώς είναι shape έτσι χωρίς καμία απώλεια. Θα βγάλουμε τώρα τους χαράκες δεν μας χρειάζονται. Τραβάμε λοιπόν τους χαράκες προς τα έξω και εξαφανίζονται βλέπετε ως διαμαγείας. Και μπορώ να το μεγαλώσω αυτό, όπως καταλαβαίνετε, χωρίς κανένα πρόβλημα Βλέπετε έτσι. Τέλεια. Οπότε θα κάνω ένα undo και θα φτιάξουμε τώρα και το ribbon, το οποίο και αυτό και αν είναι πάρα πολύ εύκολο και βλέπετε πόσο δημιουργικό, δηλαδή η κορδέλα πόσο όμορφη και πόσο δημιουργική μπορεί να γίνει. Μιλάμε για μαγικά πράγματα μέσα στο Photoshop πάντα. Πηγαίνουμε εδώ, θα πάρουμε το rectangle tool. Θα κρατήσω το μπλε σαν χρώμα. Θα κάνω κλικ από εκτό για να δημιουργήσω ένα καινούριο layer με το shape μου. Θα κάνουμε ένα τέτοιο στυλ σχήματο. Και βεβαίω θα το κάνουμε μπλε. Τέλεια. Και είμαστε πολύ κοντά στο να το σχεδιάσουμε. Τώρα λοιπόν θα μου πείτε, φίλε, πώ θα το κάνω εγώ τώρα αυτό να θυμίζει έτσι κορδελίτσα. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα περισσότερο από το εξή. Edit. Free transform path. Και μέσα από εδώ θα επιλέξουμε, θα κάνουμε δεξί κλικ δηλαδή και θα επιλέξουμε το warp. Όπου μέσα από το warp θα επιλέξουμε το flag. Και αυτομάτως βλέπετε πόσο εύκολο ήταν. Εγώ το έκανα στο μείον 50, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, βλέπετε πόσο ωραία γυρίζει ανάποδα. Και αυτό είναι όλο, έτσι. Κάνουμε κλικ στο OK και από εδώ και στο εξή είναι θέμα να φτιάξουμε και τι κορδέλε αυτέ, έτσι. Οπότε θα μπορούσα να κάνω ένα αντού, βασικά να κάνω ένα αντίγραφο του ιδίου για να μπορέσω να έχω τι ε, έξτρα κορδέλε τη πίσω στο ίδιο ακριβώ μέγεθο. Οπότε Ctrl J να κάνουμε ένα αντίγραφο, θα το κρύψω. Και τώρα λοιπόν θα εφαρμόσω και πάλι με Ctrl Tab, Command Tab στο Macintosh, Warp και βεβαίω Flag και μείον πάρα πολύ όμορφα. Κλείξτε την επιβεβαίωση. Και πηγαίνουμε τώρα στο rectangle ένα copy, Θα το φέρω λίγο πιο πάνω για να το βλέπω. Και θα πάμε να πάρουμε το λευκό μα βελάκι. Θα έρθω να μαζέψω λίγο αυτέ τι άκρε προ τα αριστερά. Νομίζω κάπου εδώ θα μα το ok. Βλέπετε πόσο εύκολο είναι έτσι. Νομίζω θα μπορούσε να πάει λίγο περισσότερο. Τέλεια. Και θα πάμε να προσθέσουμε. Θα κάνω ένα zoom να μπουν μέσα. Τέλεια. Με το space φέρνω το χεράκι μου λίγο πιο κάτω. Τέλεια. Και τώρα θα έρθουμε να πάρουμε το pen tool για να προσθέσουμε εδώ στη μέση περίπου άλλο ένα point βεβαίως θέλουμε να μην είναι καθόλου με μοχλούς οπότε με το convert κάνουμε κλικ εδώ το σπάμε λοιπόν και έχουμε ένα πολύ σκληρό point το οποίο αν το τραβήξω προς τα μέσα με κλικ και drag πάντα με το λευκό βελάκι δημιουργώ Α, αυτό λοιπόν το στυλ της κορδέλας τέλεια από εκεί και πέρα όλα είναι θέμα και πάλι warp οπότε control tab Λοιπόν, ένα κλικ εδώ και δεξί κλικ, warp και βεβαίως και πάλι flag. Τώρα λοιπόν θέλει κάτι λιγότερο. Πήγαμε λοιπόν και το τραβάμε αυτό προ τα αριστερά και βλέπετε πώ κάθεται και θα μπορούσα βεβαίω να το γυρίσω και αυτό και πάλι σε μείον. Οπότε για παράδειγμα θα μπορούσα να το κάνω μείον 20, να δω λίγο πώ θα κάτσει. Νομίζω είναι μια χαρά. Μπορεί και μείον 30 μπορεί να κάτσει καλά. Τέλεια και αυτό είναι όλο. Βλέπετε πόσο απλό μπορεί να γίνει έτσι. Θα κάνω click, click-strip βεβαίωση και πάλι control. Ctrl-Tab θα το τραβήξω αυτό λίγο προ τα έξω ή βασικά θα μπορούσα να πάρω το point αυτό και να το φέρω λίγο πιο μέσα να κάτσει. Τέλεια. Βλέπετε πόσο απλό έτσι. Μιλάμε για μαγικά πράγματα. Επιβεβαίωση θα το φέρουμε να κάτσει αυτό κάπου εδώ κάτω. Δηλαδή να είναι λίγο πιο χαμηλά από, το, από την πάνω κορδέλα. Βεβαίω θα μπορούσα να την κάνω λίγο πιο σκούρα αυτή την κορδέλα. Το πίσω δηλαδή πλαίσιο. Λίγο ελάχιστα βλέπετε κάπου εδώ. Για να έχει μια διαφορά το προς το πίσω. το φέρω αυτό από κάτω να κάτσει. Τέλεια. Και τώρα θα έρθουμε να φτιάξουμε εδώ και την ένωση του ενό και του άλλου. Οπότε θα πάρουμε και πάλι ένα νέο σχηματάκι. Θα κάνουμε κλικ και τρακ εδώ. Σούπερ. Θα το φέρουμε να κάτσει αυτό λίγο πιο κάτω. Πίσω δηλαδή από την μπροστά κορδέλα και μπροστά από την πίσω κορδέλα. Οπότε νομίζω ότι βρισκόμαστε σε σωστό δρόμο. Απλά πρέπει να το κάνουμε λίγο πιο σκούρο αυτό. Βλέπετε πόσο εύκολο είναι. Τέλεια κλικ στο OK. Τα χρώματα φυσικά είναι, θα λέγαμε, δείγματα, οπότε μπορεί να βάλετε καλύτερα τα δικά σα. Και βεβαίω θα πάρουμε το συγκεκριμένο, θα πάρω το λεχό μου βελάκι. Επειδή είναι shape, μπορώ να το μεταβάλω όπω ακριβώ θέλω. Θα κάνω λοιπόν ένα κλικ στο point αυτό. Θα το φέρω να κάτσει, να πάρω και τα δύο αυτά. Και τα δύο λοιπόν αυτά points, θα τα βρίσκω προ τα δεξιά. Και αυτό στη συνέχεια λίγο πιο κάτω και βλέπετε πόσο απλά θα κάνω κλικ στο OK, δεν με πειράζει, στο Yes δηλαδή. Και βλέπετε πόσο απλά τελειώσαμε. Να δούμε λίγο πώ φαίνεται. Αν είμαστε OK. Τέλειο. Βλέπετε πόσο απλό έτσι. Και κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι. Από εκεί και πέρα θα επαναλάβουμε την ίδια ακριβώ τεχνική ή θα κάνουμε αντιγραφή των συγκεκριμένων κορδελών, των μικρών δηλαδή. Ctrl J. Θα το φέρω να κάτσει από απέναντι. Και φυσικά Ctrl Taf, Δεξί κλικ. Flip horizontal. Και βλέπετε πόσο εύκολο είναι. Θα μπορούσα βεβαίω να το γυρίσω αυτό να κάτσει να είναι λίγο ανάποδα η κορδελά. Οπότε δεξί κλικ. Flip vertical. Και βλέπετε πόσο απλό έχουμε δώσει μια άλλη αίσθηση στην κορδελίτσα μα Θα τη φέρω λίγο πιο πάνω. Είναι λίγο πιο μέσα όπως βλέπετε και τώρα το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε, κλικ στην επιβεβαίωση, είναι να δημιουργήσουμε και πάλι ένα νέο ε, ουσιαστικά από πίσω, τέτοιο, μια ένωση λοιπόν της πίσω κορδελάς, οπότε θα πάρουμε το ίδιο ακριβώ και εδώ. Alt, click and drag, option, click and drag στο Macintosh και Ctrl-Tab, το κάνουμε αυτό, flip, vertical, το φέρουμε λίγο πιο πάνω. Το γυρίσαμε λοιπόν κατακόρυφα ανάποδα. το φέρουμε λίγο πιο πάνω. Να έρθει να κάτσει σωστά. Εδώ λοιπόν θα κάνουμε Ctrl Tab, δεξί κλικ, Flip Horizontal. Τέλεια. Βλέπετε πώ αρχίζει και εφάπτει σωστά. Γιατί ούτω ή άλλω και στην πίσω κορδέλα κάναμε αυτό ακριβώ. Δηλαδή την περιστρέψαμε οριζοντίω και κατακόρυφα. Και τώρα λοιπόν θα κάτσει σωστά λογικά. Κάνουμε κλικ στο OK ή θα μπορούσα απλά να τραβήξω αυτή προ τα μέσα για να μπορέσει να κουμπώσει απευθεία πάνω στην πίσω μου κορδελίτσα και βλέπετε πόσο απλά και πόσο μαγικά κάνατε μια πανέμορφη κορδέλα έτσι από το τίποτα βλέπετε πόσο όμορφη τώρα λοιπόν θα μπορούσα να επιλέξω όλα τα στοιχεία της κορδέλας εφόσον είμαστε ok θα μπορούσα να τα βάλω σε ένα smart οπότε δεξί κλικ convert to smart object και θα το ονομάσουμε ribbon θα μπορούσα φυσικά να το βάλω και σε ένα γκρουπάκι σε ένα φάκελο αλλά νομίζω δεν χρειάζεται και έχουμε φτιάξει το ribbon το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Βλέπετε πόσο όμορφο έτσι. Τώρα θα μπορούσα να βάλω μια σκιούλα, θα μπορούσα να κάνω και άλλα πράγματα. Να δοκιμάσουμε λοιπόν μια σκιά. Δεξί κλικ, blending options και βεβαίω drop shadow. Βλέπετε πόσο απλό είναι. Έτσι. Θα το φέρουμε αυτό να κάτσει στο πίσω ακριβώ μέρο εδώ και να έχει μια πολύ μαλακή σκιά. Έτσι, χωρί να δημιουργεί τέτοιε σκιέ. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε ερχόμαστε κάπου εδώ για παράδειγμα. Και βεβαίω θα το μαλακώσουμε και λιγάκι. Το opacity, ίσα ίσα να υπάρχει μια σκιούλα τέλεια, κλικ στο OK και είμαστε του μπάνω. Βλέπετε πόσο ωραία έτσι. Τώρα λοιπόν το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να βάλουμε τη σημαία της Ελλάδος μέσα εδώ, πάρα πολύ απλά πράγματα και πάλι θα πάω στον Chrome όπου έχω ήδη βρει μια σημαία, θα τη ρίξω μέσα, σούπερ, και βεβαίω τώρα μπορούμε να την περιστρέψουμε, να την κάνουμε λοιπόν κατακόρυφη ή να την κρατήσουμε ως έχει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα μπορούσα βεβαίω να βρω μια πιο μεγάλη σημαία για να με βοηθήσει να κάνω πιο μεγάλο ε, ουσιαστικά γραφικό χωρί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το, με το πιξελιάρισμα. Καθώ αυτή η σημαία είναι αρκετά μικρούλα, οπότε ενδεχομένω να μου δημιουργήσει κάποιο θέμα. ίσως να πάρω μια μεγαλύτερη. Πηγαίνουμε λοιπόν στον Chrome, θα επιλέξω από εδώ flag, πολύ απλά λοιπόν, flag gris και βεβαίω θα πάμε στο images. Θέλουμε λοιπόν μεγάλες φωτογραφίες, search tool, size, large, Βεβαίω επειδή ψάχνουμε για σημαίε, λογικά δεν υπάρχει κάποιο θέμα με τα δικαιώματα όσον αφορά τις απλές σημαίες όπως αυτή εδώ για παράδειγμα. Βεβαίω αυτά επειδή είναι δημιουργήματα ίσως να υπάρξει κάποιο θέμα. Θα πάρουμε λοιπόν τα κλασικά set τη σημαία. Θα μπορούσα να πάρω και κάτι τέτοιο, αλλά βεβαίω αυτό είναι άποψη, είναι λοιπόν φωτογραφική άποψη, οπότε ίσως να υπάρχει κάποιο θέμα με τα copyright. Θέλω λοιπόν μία τυπική σημαία. Ε, θα μπορούσα λοιπόν να πάρω αυτή, ή αυτή. Μια χαρά είναι. Και θα τη ρίξουμε βεβαίω. Θα κάνουμε view image. Θα τη ρίξουμε μέσα. Και βλέπετε είναι πολύ πιο μεγάλη. Τώρα λοιπόν θα πάμε. Θα κάνουμε δεξί κλικ. Θα επιλέξουμε από εδώ το smart object για να κρατήσουμε τι διαστάσει. Αλλά να μπορέσουμε να τη μαζέψουμε προ τα μέσα χωρί κανένα πρόβλημα. Οπότε τώρα δεν θα επεξεργάσει καθόλου. Γιατί την έχουμε κάνει έξυπνο αντικείμενο. Θα μπορούσε να μπει και εδώ ακριβώ. Βεβαίω θα μπορούσα να τσεκάρω Πώ κάθεται σωστά μέσα στο σήμα μου, η σημαία μου, κάνω κλικ στην επιβεβαίωση και θα έρθω λοιπόν εδώ ακριβώς, θα φέρω το badge και το ribbon, θα τα βάλω σε ένα group, Ctrl-G και θα έρθουμε τώρα να πάρουμε τη σημαία και θα την κάνουμε clipped πάνω στο group, οπότε Alt-Click και βλέπετε πώς κουμπώνει, βεβαίω πέφτει και πάνω στο ribbon, οπότε ίσως να κάνω κάτι διαφορετικό, θα κάνουμε λοιπόν δύο undo θα πάρουμε λοιπόν το ribbon από πάνω. Τέλεια. Και θα κάνουμε τη σημαία. Θα το ονομάσω λοιπόν αυτό flag. Και θα κάνουμε τη σημαία clipped πάνω στο batch. Και αυτομάτω βλέπετε πώ κουμπώνει μέσα. Και ουσιαστικά μπορώ να την φέρω ακριβώ εκεί που θα ήθελα για να δω πώ κάθεται. Νομίζω ότι κάθεται μια χαρά και έτσι. Και νομίζω είναι καλύτερα από ότι αυτό που έχω φτιάξει στην αρχή. Νομίζω εδώ είναι super. Και το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε τώρα είναι να πάμε να δημιουργήσουμε ένα shape. Πήγαινε λοιπόν στα shapes. Θα πάρουμε το λευκό χρώμα. Τέλεια. Ή το γκρι ή το λευκό όπως θέλετε. Και θα έρθουμε να κάνουμε ένα shape από την αριστερή ή την δεξιά πλευρά του σήματος. Βλέπετε. Και στη συνέχεια θα πάμε να το κάνουμε και αυτό clipped με το alt κρατημένο. Το option στο μάκινγκ το βλέπετε. στον ενδιάμεσο των layers. Τακ. Και βλέπετε πως μένει μέσα στο γραφικό. Βεβαίω θα γυρίσω αυτό σε χαμηλότερο opacity να μπορέσει να κάτσει σωστά. Και νομίζω γύρω στο 30 θα είμαστε OK. Κάνω κλικ από εκτό και βλέπετε πόσο ωραίο γραφικό έχουμε δημιουργήσει. Από εκεί και πέρα μπορούμε να γράψουμε το Greece. Έτσι, οπότε πηγαίνουμε με την Obelix Pro, την οποία τη βρίσκεται στο dafon.com εντέλος δωρεάν. Θα το ονομάσουμε λοιπόν Greece αυτό. Βεβαίω πρέπει να έχει λευκό χρώμα. Έτσι, τέλεια. Επιβεβαίωση. Και θα το φέρουμε πολύ μεγαλύτερο, οπότε click and drag με το shift κρατημένο Τέλεια, επιβεβαίωση. Και είναι μια χαρά και αυτό ο τίτλο. Και τώρα το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να γράψουμε πάνω εδώ τον τίτλο μα. Οπότε θα πάμε, θα κάνω κλικ ψηλά πάνω λοιπόν στο ribbon. Για να είμαι πάνω από την κορδέλα μου, θα πάρουμε το pen tool και θα γράψουμε εδώ. Θα κάνουμε βασικά ένα μονοπάτι. Θα κάνουμε ένα κλικ εδώ, κλικ και drag εδώ. Και μετά κλικ και drag εδώ. Και βλέπετε πω κάναμε ένα μονοπάτι, πάρα πολύ ωραίο. Και τώρα θα έρθουμε, θα πάρουμε το type tool θα πάρουμε τη γραμματοσυρά τα χώμα ένα μέγεθος θα λέγαμε 15 πεντάρι, και βεβαίως θα γυρίσουμε σε ελληνικά για να μπορέσουμε να γράψουμε το σε γνωρίζω από την όψη θα κάνουμε λοιπόν κλικ εδώ μέσα βλέπετε πόσο καιρό σειράς μου μεταβάλλεται μόλις πάω πάνω στο μονοπάτι τέλεια θα γυρίσω και αυτό σε left alignment ερχόμαστε λοιπόν εδώ ακριβώς κάνουμε ένα κλικ και θα γράψουμε το α, σε γνωρίζω από την όψη και τελίτσες ή μάλλον μόνο εισαγωγικά. Και βεβαίω θα μπορούσα να το μεγαλώσω λίγο αυτό τώρα σε μέγεθος, Ctrl Α και βλέπετε πώς μεγαλώνει και πηγαίνει σύμφωνα με το μονοπάτι μου, έτσι. Οπότε είμαστε μια χαρά, βλέπετε πόσο εύκολο, κάνουμε κλικ στην επιβεβαίωση και το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να το φέρουμε λίγο πιο κάτω. Βλέπετε και αυτό είναι όλο. Θα μπορούσα να το κάνουμε και αυτό. Italic. Για να μπορέσει να δώσει την αίσθηση. Βεβαίω η ταχώμα δεν έχει αυτή τη στιγμή. Οπότε θα μπορούσα να πάρω το regular. Και να ε, προσπαθήσω να επιλέξω και να κάνω ένα ψεύτικο italic μέσα από εδώ. Τέλεια. Κλικ στο OK και είμαστε κομπλέ. Θα βάλω και μία σκιούλα στο τέλο. Οπότε ερχόμαστε. Και θα πάρουμε ένα shape και πάλι για να έχουμε λοιπόν τα πάντα σε shapes σε περίπτωση που θέλουμε να το μεγενθύνουμε. Κάνω λοιπόν εδώ ακριβώς και βέβαια πρέπει αυτό να γίνει σκούρο γκρι ή και μαύρο θα λέγαμε έτσι για να κάτσει ακόμα καλύτερα νομίζω σκούρο γκρι θα κάτσει μια χαρά και έχουμε κάνει και τη σκιούλα του σήματος και βλέπετε πόσο εύκολα δημιουργήσαμε αυτό ακριβώς που θέλαμε να πετύχουμε νομίζω ότι έχουμε πετύχει κάτι πάρα πολύ δυνατό πανεύκολα. Πολύ πολύ γρήγορα δημιουργήσαμε ένα γραφικό το οποίο μπορούμε στη συνέχεια να το αλλάζουμε σημαίε και φυσικά μότο εδώ και να το πουλάμε γιατί όχι σε κάποιο stock site πανεύκολα και γρήγορα. Μέσα λοιπόν από το Photoshop μπορούμε να μαγέψουμε και να δημιουργήσουμε αυτό ακριβώ που έχουμε σκεφτεί έτσι. Οπότε χρησιμοποιήστε το για να πετύχετε πολύ δυνατά πράγματα τα οποία σίγουρα θα σα κάνουν περήφανου και περισσότερο πλούσιου. Καθώ αν τα μεταπολύτε συνεχώ αυτά μέσα από το stock site θα βγάζετε σίγουρα χρήματα και προσέξτε, υπάρχουν πάρα πολλέ σημαίε, παραπάνω λοιπόν από φαντάζομαι 50 τουλάχιστον, μέσα στο, στο παγκόσμιο χάρτη πάνω 50 κράτη, οπότε μπορείτε να κάνετε 50 γραφικά με διαφορετικές σημαίες και ενδεχομένως είναι διαφορετικό μότο εδώ. Βεβαίω εδώ θα μπορούσαμε να βάλουμε και το γκρι, ας πούμε, έτσι, αν δεν είχαμε κάποιο μότο να βάλουμε πάνω στην κορδέλα. Αλλά γενικότερα μπορείτε να βρείτε και ένα πολύ ωραίο μότο για κάθε χώρα ξεχωριστά, το οποίο βεβαίω θα είναι αντιπροσωπευτικό για εκείνη τη χώρα και να το πουλήσετε στη συνέχεια σε κάποιο stock site και εκείνο βεβαίω θα μεταπολείται συνεχώ γιατί οι σημαίε, επαναλαμβάνω, δεν αλλάζουν. Οπότε οι σημαίε είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γραφικό για να βγάλετε χρήματα και να βγάζετε συνεχώ χρήματα μέσα από εκείνε. Να είστε καλά, φίλοι μου, ήταν το premium free μάθημα τη εβδομάδα. Βαγγέλη Βλασόπουλο εδώ, δικό σα άνθρωπο σε όλα μα όλα τα δημιουργικά προγράμματα. Να είστε καλά, θα τα πούμε φυσικά σύντομα.